Στα σκουπίδια έστειλε τη Βραζιλία ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's. Την υποβάθμισε σε BB+ και μάλιστα με αρνητική προοπτική, επικαλούμενος την αυξανόμενη πολιτική αστάθεια. Η ήδη προκάλεσε πτώση του ρεάλ έως 3%. Χρειάστηκε παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας για να περιοριστούν οι ζημιές. Τώρα μιλάμε για ύφεση πάνω από 2% φέτος και ακόμα μεγαλύτερη την επόμενη χρονιά, εκτιμάει ο οικονομολόγος Βίκη Πρις. Και φυσικά έλλειμμα και χρέος είναι σοβαρά προβλήματα. Όλοι αναρωτιούνται πού θα σταματήσει η υποβάθμιση, αν θα υπάρξει άλλη και μάλλον θα υπάρξει. Στη Βίνη σκανδάλου διασπάθησης δημοσίου χρήματος, η πρόεδρος Ντίλμα Ρούσεφ έχει δει τη δημοφιλία της να πέφτει στον αδύρ. Χιλιάδες πολίτες έχουν κατεβεί στους δρόμους απαιτώντας την παραίτησή της. Μέσα σε αυτό το κλίμα είναι αμφίβολο αν θα καταφέρει να περάσει τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχει εξαγγείλει και προβλέπουν περικοπές δαπανών, αλλαγές σε εργασιακά και ασφαλιστικό και αύξηση φορολογίας. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών επιμένει ότι τα μέτρα θα σταλούν στο Κογκρέσο τις επόμενες εβδομάδες.